προηγούμενες μέρες γινόμαστε μάρτυρες της προσπάθειας του ματρόφιου συστήματος να σηκώσει το κεφάλι. Από εδώ τους ξεκαθαρίζουμε και να το βάλουν καλά στο κεφάλι τους. Δεν πρόκειται να τρομοκρατήσουν κανέναν, δεν πρόκειται να στοχοποιήσουν κανέναν, δεν μπορούν να σταματήσουν το οργανωμένο κίνημα. Τα ναζιστικά μορφώματα που συνεχίζουν να συντηρούνται σχεδίαζαν τις τελευταίες μέρες δολοφονικές επιθέσεις εναντίον αγωνιστών, πρωτοπόρων, γιατί αυτός είναι ο χειρότερος τους εχθρός. Το εργατικό, φοιτητικό, μαθητικό κίνημα δεν θα αφήσει να χύσει το φασιστικό, ρατσιστικό τους δηλητήριο. Τα γεγονότα εξ αρχής ήταν οργανωμένα, όπως ακριβώς οι επιθέσεις της Χρυσής Αυγής. Και μόνος έτσι πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Από την επίθεση σε μέλη φοιτητικών συλλόγων που είναι ανάμεσά μας, που είχαν ανακοινώσεις, τη συντεταγμένη επίθεση 30 φασιστοειδών σε κινητοποίηση έξω από το πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, την επίθεση την επόμενη μέρα με αυτοσχέδιες Μολότοφ, πέτρες, λοστάρια και μαχαίρια, με την πλήρη ανοχή και κάλυψη της αστυνομίας. Να θυμίσουμε όμως πέρσι εδώ, συνάδελφοι, ότι το σχολείο, όταν στο σχολείο αυτό συντελούνταν μαζικές διεργασίες και έβαζε μπροστά επιθετικά αιτήματα για την ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, είχε έρθει μέχρι και την τρομοκρατική, και αυτή ήταν στις τρύπες τους. Οι ευθύνες είναι τεράστιες, πρώτα απ' όλα από την ίδια την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο άφησε να γίνει για δύο συνεχόμενες μέρες το σχολείο επιχειρησιακό κέντρο των φασιστοειδών. Και συνάδελφοι, πρέπει να αναδείξουμε ότι ήταν φασιστοειδείς εγκληματίες. Τα βλέπουμε. Αυτά είναι που κατέσχισαν από τα σπίτια τους και αυτά που είχαν πάνω τους, που είχαν περίστροφα και ρόπαλα. Ακριβώς επειδή οι ευθύνες είναι τεράστιες, πρώτα απ' όλα από την ίδια την κυβέρνηση, όπως είπαμε, και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο άφησε να γίνει για δύο μέρες συνεχόμενες το Σχολείο Επιχειρησιακό Κέντρο των Φασιστοειδών, όπως άλλωστε και το ΕΠΑΛΕ Βόσμου, για να επικρατήσουν τέτοια σκηνικά. Αλλά όλος ο μηχανισμός, όλες αυτές τις μέρες, φαίνεται να είναι σε κίνηση. Με τη δικαιολογία ότι η αστυνομία δεν μπορεί να μπει μέσα στο σχολείο, όπως μας έλεγαν οι ίδιοι, που την ίδια μέρα, συνάδελφοι, πριν από μία ώρα κόβανε βόλτες μέσα άτομα της ασφάλειας. Με τα ΜΑΤ, με τις πλάτες στραμμένες στα φασισταριά, το βλέπουμε, ήμασταν μπροστά, συνάδελφοι, τα βλέπαμε, που σχεδόν χαιρετήθηκαν αφού τους άφησαν να μπαινοβγαίνουν μέσα στο κτίριο και τους προάβλους χώρους. Όπως έγινε, να θυμίσουμε, όπως έγινε και η επίθεση, η θρασίδηλη, στην αντιφασιστική συγκέντρωση, με κορυφαίο το γεγονός ότι από τις 5.30 μέχρι τις 5.50 είχαν απομακρυνθεί όλες οι αστυνομικές δυνάμεις από την πλατεία. Η ομάδα φασιστοειδών, που ξέρανε ότι είναι συγκεντρωμένη στο Δημαρχείο Σταυρούπολης, που είχε πάνω τις μαχαίρια, που είχε πάνω τις πυρσούς, που είχε πάνω τις κρότου λάμψης, κινόταν επί της οδό Ρόδου, ενώ η αστυνομία που υποτίθεται ότι τους παρακολουθούσε, παρενέβη όταν πέρασε την οδό Αμπελοκήπων, ουσιαστικά για να τους σώσει από την περιφρούρηση που ήταν εκεί πέρα, όταν άρχισε να τους παίρνει στο κυνήγι. Να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι, συνάδελφοι. Δεν είναι απλά κάποιοι περιθωριακοί, δεν είναι απλοί κάποιοι χουλιγκάνοι. Είναι ναζί, είναι φασίστες, και αυτό το αποδεικνύουν όλοι οι ναζιστικοί χαιρετισμοί που είδαμε, όλα τα Χάι Χίτλερ, όλος ο τρόπος με τον οποίο επιτέθηκαν. Επιτέθηκαν πολλοί σε λίγους, επιτέθηκαν οργανωμένα, το είδατε. Επιτέθηκαν με τέτοια φασιστικά συνθήματα. Το είδαμε όμως και με το αίμα μαθητή, συνάδελφοι. Με το χτύπημα των εκλεγμένων και με το χτύπημα της μετανάστριας και, όπως είπαμε και πριν, με τα όπλα που βρήκαν σπίτι τους. Το λέμε ακόμη μια φορά. Το οργανωμένο, ταξικά προσανατολισμένο κίνημα έχει και τη δύναμη, αλλά και την αντοχή να στείλει κάθε φασιστικό σύμπχαμα και αυτούς που τους συντηρούν ακόμη στο σκουπιδοτερικέ της ιστορίας. Ακριβώς το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές αυτό. Να επαναφέρουμε και ένα σύνθημα που το λέγαμε τώρα και με τους πυρόπληκτους, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι πριν, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις καταστάσεις.